οι βάκχες του Ευρυπίδη σε μια ξεχωριστή απόδοση ζωντάνεψαν στο θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης. Είχε αυτός. Αυτός! Ό,τι ήθελε ήτανε, δεν τον είχα εγώ πλάσει. Όμορφα πάλι ξεγλιστράς. Απάντηση θα δεις. Αν λες ο Φάστο να μαθεί, νου να μην έχεις δείχνεις. Το πρώτο μέρος είναι εδώ που φέρνεις, το Διόνυσο. Με μια ξεχωριστή παράσταση και μια αντίστοιχη απόδοση έγινε η έναρξη του 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στον χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Καλό είναι και το σκοτάδι, η νύχτα φέρνει δέος. Για τις γυναίκες κίνδυνος και δόλιο είναι κάτι τέτοιο. Αθαναδίρκη! Πάναγνη! Του Αχελλάου κόρη! Του Δία τον βράχος δέχτηκες κάποτε στην πηγή σου! Που απ' την αθάνατη φωτιά το άρπαξε και το έχωσε ο Δίας στο μυρό του! 9 μαθητικά θεατρικά σχήματα από Ελλάδα και εξωτερικό δίνουν πραγματικά τον τόνο μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας στο θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης. Το φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Μεσίνης. Είμαι ευτυχής σήμερα, διότι βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, στον ιερό χώρο, και για 7η συνεχή χρονιά και ξεκινάμε τις εκδηλώσεις για το αρχαίο δράμα. Είναι ένα σπουδαίο φεστιβάλ, μια σπουδαία διοργάνωση, μια σπουδαία παρουσία. Εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι σε όλη αυτή την οικονομική συγκυρία που υπάρχει, είμαστε ευτυχείς που καταφέραμε και εντάξαμε με τη βοήθεια του Υπουργού του κ. Χαρίτση το φεστιβάλ για 3 χρόνια με 150.000 ευρώ και μπορούμε σήμερα να το κρατάμε και να το λειτουργούμε. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους, ανεξαιρέτως όσοι παρευρίσκονται και βοήθησαν και συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Όπου και αν χρειαστήκαμε, βρήκαμε και αυτά, και ιδιαίτερα και από την Ελένη, την κυρία Αγεφέρη, την οποία στάθηκε δίπλα μας συνέχεια, και η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης και όλος ο κόσμος σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα σχολεία, τα παιδιά, τους καθηγητές, τους διευθυντές. Έχουμε εξασφαλίσει για άλλα 3 χρόνια, οπότε τα οικονομικά μας, και θα συνεχίζει να έχουμε τις εκδηλώσεις και να λειτουργεί το φεστιβάλ. Να δηλώσουμε πόσο τυχεροί και περήφανοι είμαστε εδώ στη Μεσσηνία, για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, για το ότι η Μεσσηνία συναντήθηκε με τον Πέτρο Θέμελη, και όλα αυτά τα μνημεία εδώ στην αρχαία Μεσσήνη δεν είναι πλέον μνημεία του παρελθόντος, αλλά είναι μνημεία του παρόντος. Είναι μνημεία για όλο το μέλλον, για όλες τις επόμενες γενιές, και αυτό το βλέπουμε σήμερα, γεμάτο το θέατρο με νέους. Επιτελεί το σκοπό του, τον παιδευτικό σκοπό του, όπως και το αρχαίο θέατρο. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, είναι πραγματικά αξίζει να προσέχουμε αυτές τις προσπάθειες. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στο φως την αρχαία Μεσσήνη και της έχει δώσει το σήμερα μια τόσο σημαντική διάσταση, ο Πέτρος Θέμελης σημείωσε συγκινημένος. Στηριζόμουν και στηρίζουμε πάντα σε εσάς, σε όλο τον πληθυσμό της Μεσσηνίας, ειδικά της Μεσσήνης. Αγαπητέ Δήμαρχε, ευχαριστώ για την αγάπη σου, την ανταποδίδω οπωσδήποτε. Θα κάνω ό,τι μπορώ να συνεχίσω εδώ, όσο έχω δυνάμεις, να βελτιώσω αυτό το χώρο, να γίνει σκέψιμος και να εκπληρώσει το στόχο που έχουμε βάλει ως όραμα, γιατί το όραμά μας έχει γίνει στόχος και πραγματικότητα. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του από την συμμετοχή και την όλη διοργάνωση εξέφρασε στην συνέχεια και ο εκπρόσωπος Εφορίας Αρχαιοτήτων. Είμαι Μεσσηνίας πολύ χαρούμενη που για 7η συνεχόμενη χρονιά συνδιοργανώνουμε το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος εδώ στην Αρχαία Μεσσήνη, και μάλιστα φέτος για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε τόσους πολλούς νέους ανθρώπους σε αυτό το μνημείο. Να πάλι θα σε προλάβω! Κοίτα πού σε έφερα! Πού με έφερες! Μα καλά, δεν είναι καταπληκτικά! Ναι, αλλά πού είμαστε! Κοίταξε να δεις! Κοίτα τα δέντρα, κοίτα τη φύση! Κοίτα τα ωραία οικοδομήματα! Ωραία όλα αυτά, αλλά πού είμαστε! Λοιπόν, εδώ λέει ότι σε αυτόν τον τόπο υπήρχε μια οργανωμένη πολιτεία με στάδιο, εκκλησιαστήριο και αυτό εδώ το θέατρο. Το Αρχαίο Θέατρο
με χωρητικότητα περίπου 10.000 θεατές, χρησιμοποιούνταν όχι μόνο για θεατρικές παραστάσεις, αλλά και για πολιτικές συγκεντρώσεις και για την τέλεση επιδεικτικών αγώνων μάχης, ναυμαχιών και θηριομαχιών. Νερό παίρνουμε από την πηγή Κλεψίδρα, είδωρα αφήνουμε στο ιερό του Δία. Φεύγουμε από το παρόν και φτάνουμε στο παρελθόν, το αρχαίο, με πίστη πως ο Πατέρας των Θεών θα είναι μαζί μας όπως πάντα και θα δώσει ουρανό καθάριο να παίξουν